αφού η μνημονιακή κυβέρνηση διέλυσε όλους τους δημόσιους τομείς, παιδεία, υγεία, εργασία, μεταφορές, έρχεται να καταστρέψει και το πιο ταλαιπωρημένο κομμάτι αυτής της κοινωνίας που είναι κρατούμενη, για να ολοκληρώσει το καταστροφικό της έργο. Προσπαθεί να περάσει ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που θα αυστηροποιεί τις ποινές και τις συνθήκες κράτησης, καθιερώνοντας τις φυλακές τύπου Γάμα, όπου όποιος εγκλείεται σε αυτές δεν θα δικαιούται για τουλάχιστον 10 χρόνια άδειες, αναστολές και μεροκάματα. Ενώ οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, η αλληλογραφία και τα επισκεπτήριά του εξαρτώνται από την καλή διάθεση της διεύθυνσης της φυλακής. Οι κρατούμενοι δηλαδή στις συνθήκες αυτές αφαιρούνται βασικά και στοιχειώδη δικαιώματα, για την κατάκτηση των οποίων τις δύο περασμένες δεκαετίες σκήθηκε πολύ αίμα και δόθηκαν πολλοί αγώνες κρατουμένων. Τα κριτήρια εισόδου σε αυτό το καθεστώς είναι αρκετά ρευστά στα όρια του ασαφούτ. Στην πράξη νομιμοποιείται η κράτηση αορίστου χρόνου για μια μεγάλη γκάμα κρατουμένων, αφού τα υποτιθέμενα βασικά κριτήρια είναι το αν κάποιος κρατούμενος είναι ισοβήτης, αν διώκεται με βάση μια σειρά άρθρων, με βασικότερο το 187 και 187α, όπως επίσης το άνομα στασιάζει οργανωμένα. Αυτά τα κριτήρια περικλείουν το μεγαλύτερο ποσοστό των κρατουμένων, καθώς οι ισόβιοι στην Ελλάδα μοιράζονται σε τραγάλια και γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του ούτως ή άλλως καταχρηστικού 187. Για την ιστορία, το άρθρο 187 και 187α περικλιματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων είναι ένα άρθρο που λειτουργία του στην ουσία είναι να διευρύνει τόσο την έννοια του τι θεωρείται αδίκημα, όσο και την έννοια του τι θεωρείται στοιχείο. Είναι ένα άρθρο δικαστικό πασπαρτού, για το οποίο κανονικά θα έπρεπε να δοθούν αγώνες για την κατάργησή του, γιατί αυτό χρησιμοποιείται ως αιχμή για τη δημιουργία του ελληνικού Γκουαντάναμο. Δεν είναι ένα άρθρο το οποίο έχει δημιουργηθεί για να διωχθεί ή να παταχθεί το οργανωμένο έγκλημα, είναι ένα άρθρο που απευθύνεται στην μεγαλύτερη γκάμα των κρατουμένων, άσχετα άμα ονομάζεται περί εγκληματικών οργανώσεων. Από την άλλη πλευρά, το νομοσχέδιο μεταθέτει αρμοδιότητες της φύλαξης των κρατουμένων στην αστυνομία, αφήνοντας την ουσία τους κρατούμενους έκθετους σε οποιαδήποτε τύπου σωματική ή ψυχολογική πίεση από τους διώκτες τους και απογειμώνοντας τους από οποιοδήποτε δικαίωμα. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα, εκ πρώτης όψεως σαδιστικό και εκδικητικό, όμως στην πραγματικότητα στοχεύει στην εμπέδευση της απόλυτης κτηνόδους καταστολής που αποτελεί το σύγχρονο μοντέλο πολιτικής διαχείρισης. Και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη ότι θα λειτουργήσει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αφού σε συνθήκες τόσο απάνθρωπης πίεσης, τα βία περιστατικά συνεχώς θα πληθαίνουν, όπως έγινε την περασμένη Τρίτη, όπου ένας κρατούμενος που δεν έπαιρνε τις άδειες που δικαιούταν, ξέσπασε απέναντι σε έναν υπάλληλο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Και βέβαια είχαμε και τα αντίπεινα με βασανιστήρια του συγκεκριμένου κρατούμενου μέχρι θανάτου. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό γεγονός για το που θα οδηγήσει αυτή η αυστηροποίηση. Στόχος είναι να δημιουργήσει ένα απόβητρο για να κρατήσει καταστολή τον έγκλειστο πληθυσμό σε ένα ζεκάτο από φυσαϊκές ελλείψεις σε διατροφή, θέρμανση, ένδυση, νερό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα υπερκοστολογημένα είδη πρώτης ανάγκης. Στενάζει κάτω από τις εξωτερικές τιμές τον υπερπληθυσμό. Φυσικά πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η σκλήρυνση, η εργαλειοποίηση και η μεσαιωνικοποίηση της ποινικής δικαιοσύνης και της ποινικής καταστολής δεν αφορά μόνο παραβατικούς και πολιτικούς ακτιβιστές. Αφορά και επηρεάζει όλο το κομμάτι της κοινωνίας που αποτελείται από ανέργους και επισφαλείς εργαζομένους. Αφορά όλο το κομμάτι της κοινωνίας που αντιστέκεται στην καταστροφή της ζωής του. Κάπως είναι αυτό που μπαίνει στο στόχαστρο της ποινικής καταστολής, όσο το κράτος πρόνοιας περνάει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Το καθεστώς της φυλάκησης και των ποινών στην Ελλάδα, γενικά η ποινική καταστολή, είναι ούτως ή άλλως αυστηρά στα όρια του τριτοκοσμικού. Αφορά με τα ρυθμίσεις, πρέπει να είναι προς την βελτίωση και όχι προς την εξαθλίωση των ζώων των κρατουμένων. Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι σε πείσμα των ερμηνεών που προσπαθούν να δώσουν τα υπουργεία δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης, λόγω της αποκάλυπτης ταξικότητας της ελληνικής δικαιοσύνης, στις φυλακές δεν κλείνονται οι πιο επικίνδυνοι της κοινωνίας, αλλά κατά βάση οι πιο φτωχοί της κοινωνίας. Με λίγα λόγια, είναι ένα ζήτημα πέρα από ανθρωπιστικό και βαθιά πολιτικό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσουν τα νέα μέτρα. Αυτά και αφορούν όλη την κοινωνία. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό.